καλησπέρα. Ο σεβασμός, όπως λέμε Αθανασία, είναι μια πολύ μεγάλη λέξη. Ο Σπύρος Κυκόντης και ο Νίκος Βλαβασάς ήρθαν στην Ξάνθη αμυστοί για να χαρίσουν τις μουσικές τους, τις μουσικές του Σαρασάτη, του Παγκανίνη, του Τεφάγια και του Πιατσόλα, για σας και μόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ, αρχίζοντας να πω ότι σας παρακαλούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να κλείσετε τα κινητά σας και να αρχίσετε να μιλήσει η μουσική. Ο Σπύρος Κυκόντης έχει δώσει πολύ άρρηκτες συναυλίες ως σολίστ και ως μέλος μουσικών συνόλων στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Πολωνία, την Γαλλία, την Αυστρία, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει υπογραφήσει για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Φιλοφωνίας. Επίσης, έχει ένα αριθμό από δίσκους με εγκομιστικές κριτικές. Ένα από αυτά είναι και μια παραγωγή της FEX. Έχει παίξει συμπεριλαμβάνοντας το ρεπερτόριό του πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων συνθετών όπως του Μάντζαρου, του Ρομποτή, του Γιάννη, του Παπαϊωάννου και του Αντωνίου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος διαφόρων συνόλων όπως του Ιωνίου Συνόλου Παλαιάς Μουσικής, του Ιωνίου Συνόλου Μουσικής Δωματίου, του Τρίου Κορυφό και του Κουμιτέτο Μη Μπεμόλ Άσκορ Πιατσόλα. Ως προσκεκλημένος καθηγητής έχει δώσει σεμινάρια και συναυλίες στη Μουσική Ακαδημία Διπίνσκι της Πολωνίας, καθώς και πανεπιστήμια όπως το Bowling Green στο Τολίτο των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Βιρτζίνια. Με τον Duo 8 Χορδές ήταν προσκεκλημένη από το Πανεπιστήμιο BGSU των Ηνωμένων Πολιτειών για δύο εμφανίσεις τον Αύγουστο του 2010. Είναι επίκουρος καθηγητής βιολιού στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, όπου προετοιμάζει και την Συμφωνική Ορχήστρα στην Θερινή Ακαδημία του Ιωνίου Πανεπιστημίου και τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες στο Πράχη της Γερμανίας. Ο Νίκος Βλαβασάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1992 και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια πιάνου με διάσημους καθηγητές, όπως επίσης και τα καλοκαιρινά σεμινάρια International Music Studies του Μπράχη στη Γερμανία. Το χειμερινό εξάμεινο 14-15 φοιτησε ως υπότροφος Εράσμους στην Hochschule for Musik στο Τρόσιγκεν στην Γερμανία με καθηγητή τον Ράινχαρτ Πέκερ. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες πιάνου στην Κέρκυρα, στην Αθήνα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τη Φλόρινα και τη Ξάνθη. Από το Σεπτέμβριο του 2011 και μέχρι σήμερα αυτό είναι παλιό, έχει πάρει το πτυχίο του και είναι στο μεταπτυχιακό του αυτή τη στιγμή. Σήμερα το πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής. Αρχικά θα ακούσουμε τον Σπύρο Κυκόντη σε έργα για σόλο βιολί, δηλαδή τα δυσκολότατα καπρίτσι του Παγκανίνη, νούμερο 24, 13 και 14 και το τάγκο Etude, νούμερο 3 του Άσκορ Πιατσόλα. Μετά θα έρθει ο Νίκος και θα συνεχίσουν βιολί και πιάνο μαζί σε δύο συνθέσεις του Παύλου Τεσσαρασάτε, Ισπανική χορή έργο 22, Ρομάντα Ανταλούζα, την Ανδαλουσία δηλαδή, και το γνωστότατο Γιουζιτίνε Βάισεν έργο 20. Για να κλείσουν με τον Μανουέλ Τεφάγια και τον Ισπανικό χορό νούμερο 1 από την όπερα του La Vida Breve. Καλή μας ακρόαση και σας ευχαριστούμε πολύ.
Thank you.
ξαναπαίξουμε, που είναι ένας χορός από την Ανταλουσία. Thank you.
Αμούπολη. Όπως επίσης και την Κυριακή θα έρθουμε στην θεατρική παράσταση Συνοδεία Βιολιού στο καινούργιο απόφυγμα με τις ΦΕΞ στην οδό Βενιζέλου στις 9 η ώρα του πράγματος. Πλάτωρος, Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια, ευχαριστώ. Της παρουσίασης προσωπικά εμένα εδώ στη Ξάνθη. Στη Ξάνθη με τη ΦΕΞ. Με τον Πασκάλη, με τον Νίκο. Και πλέον συνήθως όταν είμαι σε στιγμές μετά από συναντήρια, τα επίθετα πλέον μπορεί να τα έχω ξεχάσει, γιατί στη μνήμη μου είναι μόνο οι φίλοι μου με τα ονόματά τους. Και έτσι είναι και καταγραμμένοι και στο κινητό. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Κάθε φορά που είμαι συγκίνητος. Μου έχετε χαρίσει πολλές ωραίες στιγμές. Προσπάθησα και εγώ να χαρίσω σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Βρισκόμαστε σε ένα σπίτι που ο δικός σας και ο δικός μας όλης της Ελλάδος, ο Μάνος Χατζηδάκης, έζησε σε αυτό το σπίτι. Εδώ που είμαστε εμείς που καθόμαστε, περπατούσε, τραγουδούσε, έπαιζε μουσική, τσακωνότανε, έβριζε τους πάντες, έβριζε αυτούς που ενοχλούσαν όλα αυτά που είχε μέσα του. Ίσως η ψυχή του να βρίσκεται κάπου εδώ τριγύρω πάνω σε εμάς, μας βλέπει, μας ακούει. Ήθελα να τραγουδήσω ένα τραγούδι μαζί. Εγώ θα ξεκινήσω. Σε κάποιο σημείο που θα σας κάνω νόημα, εσείς θα σταματήσετε. Και μετά όταν θα σας κάνω νόημα, θα ξεκινήσω. Πριν τελειώσω, νομίζω ότι έχει νόημα να τραγουδήσουμε με τον στόχο Χριστό. Δηλαδή με το μουρμουριτό, το οποίο νομίζω ότι είναι σαν για μένα. Στην όπερα λέγεται, στην όρμα του Πελίνη λέει χώρο από κακιούζα. Χώρος από χωροδία, χωροστήμα. Ίσως έτσι θα μπορούσαμε να